προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef, ο Μιχάλης ήταν ο νικητής στο τεστ γεύσης και κέρδισε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Στο τεστ δημιουργικότητας, οι διαγωνιζόμενοι μαγείρεψαν σε ζευγάρια. Έλα. Την νίκη γεύτηκαν ο Άκης και ο Γιάννης. Η συνεργασία της Αρετής με τη Μαργαρίτα και του Βαγγέλη με τον Ιερεμία δεν απέδωσε. Απόψε, είναι αντίπαλοι στη δοκιμασία αποχώρησης. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Να δούμε το πιάτο. Φτιάξαμε τα πιάτα με τη Μαργαρίτα. Έτοιμη και η βαλίτσα μας. Ένα είναι έτοιμη. Καλό ήταν, αλλά ήταν σπιτικό. Θα το πληρώσουμε αυτό. Άλλωστε, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες σεφ οι οποίοι επιλέγουν κλασικές παραδοσιακές συνταγές να έχουν στα εστιατόρια τους με ένα κλικ παραπάνω δημιουργικότητας. Ίσως να μην πετύχαμε αυτό το κλικ που χρειαζόταν. Καλά είναι όταν τα κουβαλάς για να έρθεις, όταν να φύγεις να δεις πώς είναι. Είναι η πρώτη φορά εσύ που κατεβάζεις βαλίτσα. Ναι. Για ρωτά και εμένα. Εγώ πιστεύω ότι μαγείρεψα πάρα πολύ νόστιμο το στιφάδο. Απλώς οι κριτές που πάντα εστιάζουν την προσοχή στην εμφάνιση και εκεί υστερώ. Αλλά ήταν άδικο, διότι είχε γεύση το φαγητό που έφτιαξα και αυτό κάπως μου βγήκε ένα παράπονο μεγάλο. Πραγματικά δεν ξέρω πάλι τι δεν πήγε καλά και έχω βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση. Νόμιζα ότι οι γεύσεις που βγάλαμε ήταν πολύ καλές. Ήμασταν σίγουρα οι πρώτοι που επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε μια τέτοια κουζίνα. Περίμενα να ανταμυφθούμε γι' αυτό. Τελικά το αντίθετο έγινε. Τι κάνετε, ρε. Τι είναι, το κάναμε. Στη μέσα, ναι. Κόμμα, το είστε. Ψηλό. Τι έγινε. Αντίστοιχα. Υπήρχε μια μικρή απογοήτευση, ειδικά για τη χτεσινή δοκιμασία. Με τον Ιερεμία είχαμε κάτσει, είχαμε βγάλει πλάνο, τα είχαμε σχεδιάσει όλα τέλεια, δηλαδή σαν να δουλεύαμε εστιατόριο. Αχ, το ναι, μωρέ, το. Τετράδα σήμερα, έτσι. Πιάσουμε κάνα καφέ, θα πάμε να φάμε. Ναι, βέβαια, δεν θα πιούμε κάτι. Και στη τσί θα πάμε. Πώς νιώθεις η Αρετή τώρα πρώτη φορά, συναισθήματα. Κοίταξε, καλά ήμουν μέχρι πριν από λίγο. Τώρα έτσι που μας βλέπω μέσα στο μαύρο. Αγχώνομαι. Το μόνο μου πρόβλημα εμένα προσωπικά είναι ότι δεν έχω την ψυχολογία που έχουν οι υπόλοιποι. Είναι η πρώτη μου φορά που θα πάρω μέρος στη δοκιμασία αποχώρησης. Οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω και δεν ξέρω και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις μου. Παιδιά, θα έρθετε να σας χαιρετήσουμε. Αρετή είναι κάπως αδιάφορο. Γενικώς μου αρέσει ο άνθρωπος. Δεν μου αρέσει η κλάψα. Γι' αυτό διαλέγω τα άλλα τα παιδιά, όχι γιατί έχουν κάποιον άλλο λόγο, απλά πάντα φέρνουν μια θετική ενέργεια. Δεν φέρνουν ένα παράπονο, μια κλάψα και η θετική ενέργεια τη θέλουμε μέσα στο σπίτι. Φυσικά δεν θέλω να αποχωρήσω τα παιδιά, ο Ιερεμίας, ο Βαγγέλης, κάνουμε καλή παρέα και είναι και καλοί μάγειρες. Καλή Θα ήθελα να μείνω ο Ιερεμίας και ο Βαγγέλης, γιατί είναι νέοι άνθρωποι, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους και πιστεύω ότι το παιχνίδι θα τους δώσει πολλές ευκαιρίες. Πάμε! Γεια σας! Γεια σας! Άντε, καλή επιτυχία! Συνήθως όταν σκοντάφτω, για να ανέβω το επόμενο σκαλί, βάζω πιο πολύ δύναμη. Δεν το βλέπω εγώ τουλάχιστον σαν τελευταία ευκαιρία, το βλέπω σαν τη μεγάλη μου ευκαιρία. Οπότε το παλεύω ακόμα πιο δυνατά. Το παλέψω όπως το παλεύω πάντα. Και κάθε μέρα που είμαι εδώ μέσα, παλεύω για να μείνω. Βλέπεις
γνώριμα χαμόγελα και πολύ φιλικά κάποια. Αλλά σίγουρα συνειδητοποιείς ότι έχουν μείνει και πολύ λίγοι εκεί πάνω. Και αυτό σε αγχώνει κατά ένα μέρος. Αρετή, Βαγγέλη, Μαργαρίτα, Ιερεμία. Στο τεστ δημιουργικότητας διαγωνιστήκατε σε ζευγάρια. Στη σημερινή δοκιμασία θα διαγωνιστείτε μεμονωμένα και θα φτιάξετε όπως πάντα την ίδια συνταγή. Οι κριτές θα δοκιμάσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας και αυτός με τη χειρότερη επίδοση θα αποχωρήσει από το MasterChef. Ειλικρινά αυτό που θα πω μέσα μου είναι ας περάσω εγώ και Ιερεμίας και μετά ποιος μαγείρεψε καλύτερα. Αυτό ναι θα το πω, επειδή είμαστε φίλοι. Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας θα είναι μία ώρα. Επομένως, θα ετοιμάσετε κάτι που είναι πιο απαιτητικό από τις προηγούμενες φορές. Με έπιασε πανικός. Κατάλαβα ότι η δοκιμασία θα είναι πιο απαιτητική από τις άλλες φορές και δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Να δούμε το πιάτο. Ραβιόλες με σπανάκι, γεμισμένες με φέτα και ανθότυρο, σάλτσα αρωματισμένη με μάραθο και φέτα ψητή. Το πιάτο έχει ένα βαθμό δυσκολίας αρκετά υψηλό. Σας έχουμε δείξει στο Masterclass πώς να κάνετε φρέσκα ζυμαρικά και όλη τη διαδικασία. Μέσα στο φύλλο θα υπάρχει σπανάκι που δίνει το πράσινο χρώμα και η δυσκολία, η μεγαλύτερη αυτού του πιάτου, θα είναι στο άνοιγμα του φύλλου. Να το γεμίσετε σωστά, να υπάρχει σωστή αναλογία γέμισης και επικάλυψης φύλλου. Θα πρέπει να κλείσει καλά το ραβιόλι, να φύγει όλος ο αέρας απ' έξω για να μην ανοίξει κατά το βράσιμο και να το βράσετε σωστά. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ είναι αρκετά απλά. Πρέπει να προσέξετε πολύ καλά τη διαδικασία αυτή. Αρετή, θέλεις να δοκιμάσεις? Κόψω στη μέση για να δεις πώς είναι μέσα η γέμιση. Ήτανε τόσο ανάλαφρη η γεύση και ξεχώριζε τόσο πολύ η πάστα με τη γέμιση και τη σως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και θα έπρεπε όλοι εμείς που φτιάξαμε αυτό το πιάτο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και τελειομανείς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Βαγγέλη, σειρά σου. Προσπαθούσα να γευτώσω καλύτερα γίνεται τη γέμιση, να φάω ξεχωριστά το φύλλο. Ήταν που θα παίζεται όλο το παιχνίδι, τη γέμιση και το φύλλο. Πώς είναι, Βαγγέλη? Κάτι. Ενώ έχει έντονη τη φέτα και τα τυριά. Είναι λίγο αγγέλη. Ωραίο. Ζουμερό. Ναι, το ραβιόλι αρκετά. Μαργαρίτα. Ήταν οι γεύσεις του πολλές βέβαια και πρέπει να τις συγκρατήσεις όλες και να βγάζεις εσύ ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Πώς το βλέπεις, Μαργαρίτα? Ωραία. Να καταφέρεις. Ε. Πιστεύω, ναι. Ιερεμία, σειρά σου. Το πρώτο πράγμα που είχα στο μυαλό μου, επειδή άκουσα ότι η γέμιση ήταν από φέτα, ήθελα να δω κατά πόσο η αναλογία φέτας και ανθότυρου έπαιζε στη γέμιση, για να καταλάβω λίγο πόσο αλμυρό θα είναι γενικά το φαΐ. Φοβάστε? Τι? Δεν πρέπει. Πρέπει να το διασκεδάσετε. Αγωνιστείτε να παραμείνετε στο MasterChef. Γιατί οι εμπειρίες που θα έχετε από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα πιο δυνατές. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να είστε εδώ. Ευχαριστούμε. Η συνταγή βρίσκεται ήδη στους πάγκους σας. Μπορείτε να λάβετε θέσεις και να ξεκινήσετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Μαργαρίτα, μην είσαι έτσι καταστρέφει πάνω. Γιατί δεν θα σκαγεί, ρε, είσαι σοβαρή. Καλά. Ιερεμία, πρέπει να πάει στη ζύμη, ε. Έχουν μείνει 2 λεπτά. Τα χέρια μου τρέμουν. Μην τυχόν και δεν προλάβω. Θέλει χειρουργικές κινήσεις και μετά γρήγορα. Δώσε. 5. Εγώ με την Αρτή δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις. Πλάκα κάνεις. Ρε Βαγγέλη, στη λήξη του χρόνου θα σφυρίξεις πώς το είδες. Τέλος χρόνου.
Για μένα εδώ πέρα κάτι πάει στραβά με το ζυμάρι. Όχι ότι δεν είναι νόστιμο, αλλά έχει χαθεί λίγο η ισορροπία για μένα. Το υπόλοιπο είναι μια χαρά. Να τους φωνάξουμε. Έχετε στη διάθεσή σας μία ώρα για να φτιάξετε αυτό το ομολογουμένως πολύ απαιτητικό πιάτο. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Έβαλα τις εργασίες που είχα να κάνω στο μυαλό μου σε μια σειρά και ξεκίνησα. Είχε πολλές διαδικασίες το πιάτο. Είχε πολλά να ανακατέψουμε, πολλά να χρησιμοποιήσουμε. Ίσως αυτό μου δημιούργησε ένα πανικό μέσα μου και λίγο τα χέρια μου τρέμουν, μην τυχόν και δεν προλάβω. Ξεκίνησα πάρα πολύ καλά. Έβαλα τη φέτα στο φούρνο για να γίνει chips. Θα τα βλέπουμε μέχρι να ροβίσουν, θα μου το υπενθυμίζεις. Βάλε το σπανάκι μέσα στο νεροχύτη να τρέχει το νερό να ξεπλύνεται. Πρώτα απ' όλα, καθάρισε το σπανάκι γιατί ήταν πάρα πολύ. Προσπάθησα να πάρω όσο πιο γίνεται καθαρά φύλλα, όχι κοτσάνια γιατί αυτά πικρίζουν στη γεύση. Τις δοσολογίες πρόσεχε. Δεν πιστεύω να έχει κανένα που να το κάνει με το μάτι σήμερα. Γιατί όχι. Γίνεται. Να έχει την εμπειρία. Αλλά δείτε αυτό τρυφερά, έτσι. Έλα. Τα πιο τρυφερά, λέω. Τα 5 πρώτα λεπτά μόλις πέρασαν. Πόσα γραμμάρια θες. 150 θέλω, αλλά βρασμένο 150. Μαργαρίτα, έλα. Καθάρισε το ξύλο από πίσω από τη φέτα. Μην είσαι έτσι καταστρίγη πάνω. Το σπανάκι πολύ αλάτι μέσα στο νερό. Δώσε. Εντάξει, θα έχει φέτα μέσα, δεν θέλω πολύ. Άρχισα να κόβω τα μυρωδικά που θα χρειαζόμουν σε δύο φάσεις της συνταγής για να τα έχω έτοιμα. Ζεμάτισα και το σπανάκι και σε αυτό το σημείο όταν το ζύγισα ήταν το πρώτο μου κόλλημα. 110, χρειάζομαι και άλλο σπανάκι. Και έπρεπε να έχω 150 γραμμάρια και είχα 110. Θα το κάνω 75 γραμμάρια και θα διαιρέσω όλα στο υλικά δια 2 και τελείωσε η ιστορία. Τη είπα να διαιρέσει την ποσότητα της ζύμης, όλων των υλικών δηλαδή για τη ζύμη, για να βγάλει μια ποσότητα που θα της έφτανε σίγουρα για τα ραβιόλια. Δεν θα μου βγαίνει, παιδιά, μετά. Γιατί δεν θα σου βγει, αρετή, είσαι σοβαρή. Καλά. Αλλιώς θα φύγει ο χρόνος. Η αρετή δεν συμφωνούσε, γιατί φοβόταν ότι δεν θα της φτάσει η ζύμη που θα έβγαζε. Την πιέσαμε τέλος πάντων με τον Αντώνη και τελικά έκανε αυτό που της είπαμε. Μαγγέλη, τι θα γεμίσεις. Άμα δεν είναι έτοιμα τα ραβιόλια σου, τι θα γεμίσεις με αυτή τη γέμιση που κάνεις. Το στόμα του. Άμα κατέβω κάτω στο σκόβο, το βάλω το μίξερε. Βάλε να χτυπιέται η ζύμη μέσα. Με άγχωσε πάρα πολύ όταν έφτιαχνε τη γέμιση και δεν είχε καν ξεκινήσει τη ζύμη ακόμα να κάνει. Η πάστα δεν πρέπει να στεγνώσει. Δεν θα ξεκουραστεί καθόλου. Όχι καθόλου, κατευθείαν. Θεωρούσα ότι εντάξει, τη γέμιση την κάνεις. Να γεμίσεις τι, άμα δεν έχεις τη ζύμη έτοιμη, τι θα γεμίσεις. Ιερεμία πρέπει να βγάλεις τη ζύμη, Σταμάτα το τουλάχιστον. Στον Ιερεμία αυτό που φώναζε ήταν να βγάλει καταρχήν το ζυμάρι το οποίο είχε αφήσει και γύρναγε και έκανε βόλτες εκεί 10 ώρες γιατί ξέρω ότι θα σκληρύνει. Okay. Αρετή, τι γίνεται. Είμαι πολύ αγχωμένη. Γιατί είσαι αγχωμένη. Είπαμε να το διασκεδάσουμε. Θέλω να προλάβω. Το ξέρω, θέλει χειρουργικές κινήσεις, θέλει σωστά τη συνταγή και μετά γρήγορα. Βαγγέλη, πού βρίσκεσαι, γιατί δεν δουλεύει το μίξερ όσο φτιάχνεις τη γέμιση. Γιατί άμα φτιαχτεί το ζυμάρι νωρίς και μείνει έξω θα ξεραθεί. Μπορεί να το σκεπάσεις με κάτι. Με μια υγρή πετσέτα. Με μια υγρή πετσέτα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει το ζυμάρι σου να δουλεύει τώρα. Οκ. Μαργαρίτα, για πες. Τι κάνεις. Τε δυσκολεύει κάτι. Όχι, απλώς δεν ξέρω. Είναι έτσι λίγο. Δεν μου λες καλτσούλια, έχεις φτιάξει. Δεν έχεις φτιάξει καλτσούλια. Ναι, ναι. Τη μηχανή την έχεις χρησιμοποιήσει. Ναι. Οπότε. Πρέπει να χαλαρώ. Να χαλαρώ. Δεν είναι τίποτα. Ένα ζυμάρι είναι και το ανοίγεις τη μηχανή σαν να κάνεις καλτσούλια. Ναι, αυτό είναι, αλλά εγώ είμαι λίμπο. Την ώρα που γινόταν η ζύμη, έδωσα την προσοχή μου στο να έχω έτοιμη τη γέμιση. Έτσι ώστε όταν θα μου ετοιμαστεί να μην προλάβει να στεγνώσει, να ξεραθεί, να τα έχω όλα έτοιμα. Το αλεύρι το διαίρεσες ή έβαλες την κανονική ποσότητα. Για πες, έβαλες όλο το αλεύρι. Όχι ρε παιδιά, το διαίρεσα, είναι ποτέ δυνατόν. Για να μην πάρω εγώ την ευθύνη, θα της πεις να ρίξει ένα αυγό, να τα αφήσει, να γυρίσει. Ελαιόλαδο, δεν πρέπει να έβαλες αρετή. Έβαλα. Εγώ με την αρετή δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις. Οπότε δεν θα ήθελα σε περίπτωση όπου δεν γίνει κάτι καλά στο πιάτο της
να έχω εγώ ανάμειξη. Γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ άμα κάτι πάει λάθος, ούτε θέλω να με ευχαριστήσει άμα πάει κάτι σωστά, έτσι. Όχι, δεν το βάλω όλο μέσα, είναι τόσο όσο χρειάζομαι. Έχω ετοιμάσει τη γέμισή μου και αρχίζω να ανοίγω το φύλλο. Εκεί πέρα ήταν που έδωσα και τη μεγαλύτερη προσοχή από όλα στο να μου βγει σωστά το φύλλο. Ήταν και η πρώτη φορά που ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ο πανικός ήρθε όταν πλέον με το ζυμάρι στα χέρια πήγα να το τοποθετήσω στη μηχανή που είναι για την πάστα και έβλεπα ότι με κάθε πέρασμα αυτό δημιουργούσε τρύπες και διαλυόταν. Εκεί πανικοβλήθηκα τόσο πολύ που δεν ήξερα αν θα τα παρατήσω ή θα συνεχίσω. Δεν είναι καλό που στέκεται αυτό εδώ. Ναι, τώρα αυτό πάνω. Περνάει η ώρα. Αν είναι να αργήσεις, βάλε κάτι απάνω να μην ξεραθεί. Όχι, τώρα αυτό ξεκινά να κάνω. Όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ε. Με την ταχύτητα. Το αλεύρι αυτό πρέπει να είναι την κάτω μεριά, όχι την πάνω. Αν είναι το τελευταίο στάδιο αυτό. Okay. Εκεί που έχει τη γέμιση δεν πρέπει να έχει αλεύρι. Εκεί δεν σκέφτηκα έξυπνα. Δηλαδή το πιο απλό ήταν να το περνούσα άλλη μία από τη μηχανή και να πήγαινε το αλεύρι μέσα στη ζύμη. Αποφάσισα να ανοίξω το δεύτερο ζυμάρι. Γρήγορα, γρήγορα. Και να ξεραθεί, προλαβαίνεις να φτιάξεις καινούργιο. Έχεις 20 λεπτά. Πλάκα κάνεις. Μαρίτα, είσαι τουλάχιστον 10 λεπτά μπροστά από όλους. Τους έχεις σκίσει όλους. Μαργαρίτα, θέλει λίγη ώρα, είναι φρέσκια. Αρετή, τι έγινε, πώς πας? Α, προσπαθώ και τον Λαζάρου. Δεν προλαβαίνω. Με τα δόντια. Με ό,τι μπορώ προσπαθώ. Το ζυμάρι το έχεις σκεπάσει, έτσι. Το έχω σκεπάσει γιατί δεν είχα προλάβει να κάνω τη γέννηση, κύριε Λαζάρου, και φοβήθηκα ότι θα μου στεγνώσει. Είναι ωραία γέννηση. 17 λεπτά έχετε ακόμα. Τα βρήκε σκούρα σήμερα, ε. Βασικά θα τελειώνω πιο νωρίς. Απλά μου μάγκωσε η ζύμη σε κάποια φάση και πρέπει να ξανανοίξω ζυμάρι. Δεν πειράζει. Είναι τόσο πολύ δύσκολο το πιάτο αυτό. Είναι τεχνικό πολύ. Είναι τεχνικό για κάποιον που δεν τον έχει ξανακάνει. Οπωσδήποτε έχει κάποιες δυσκολίες. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το έχουν δει, τους το έχουν εξηγήσει. Έχουμε και τη συνταγή. Πολλές λεπτομέρειες. Πάντως κανένας δεν το έχει ξανακάνει. 7 λεπτά ακόμα. Δεν θέλω. Τι ζεσταίνεις άλλο, ρε ηρεμία. Βάρτε σε κρύο. Θέλω να μείνει, ρε. Κόψε να κόψει το κρύο. Πάρτο στην άκρη, Χριστιανέ. Ωραία, γιατί δεν σε βρει, Βαγγέλη. Βαγγέλη, στη λήξη του χρόνου θα σφυρίξεις, πώς το είδε. Κάτσε με. Αυτό είναι σωστή σάλτσα. Βαγγέλη, φαίνεται πολύ καλή, ε. Και μην τη ζεστάνεις άλλο, γιατί θα σου κόψει. Ναι, ναι, πρόσεχε. Εκεί. Αλάτια, πιπέρια. Εκεί, εκεί. Κατά μήκος. Έχουν μείνει 2 λεπτά. Αρετή, έλα. Σαλτσούλα καλή να βγάλει. Απλά βάλ' τα δυνατά σου τώρα, έτσι. Εντάξει, είναι. Αισθανόμουν ότι είμαι με το ένα πόδι στο γκρεμό και με το άλλο πόδι πατάω ακόμα. Ποιο τραγανά κομμάτια διάλεξε. Μισό λεπτό ακόμα. Δεν πρόλαβα να τα κόψω σε τρίγωνο. Προσπάθησα απλά να τα πετάξω κυριολεκτικά μες στο πιάτο. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου. Αρετή, Βαγγέλη, Μαργαρίτα και η Ερεμία. Τώρα οι κριτές θα αποσυρθούν στο εστιατόριο και εκεί θα δοκιμάσουν ένα προς ένα τα πιάτα σας. Ήξερα για τη φέτα ότι κάτι δεν είχα κάνει σωστά. Πίστευα ότι το πιάτο μου θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Και εγώ μαζί του. Πες μου πώς θα πήγες. Φοβήθηκα πάρα πολύ ότι δεν θα προλάβω. Αλλά νομίζω ότι σαν γεύση ότι είμαι καλά. Ήθελα λίγο πιο ψημένη τη φέτα μου. Ευχαριστούμε, Ρετή. Εγώ ευχαριστώ. Στις
στήσιμο πιάτο κοντά σε αυτό που έχουμε δείξει, έτσι. Ναι. Η σάλτσα είναι πάρα πολύ ωραία. Η φέτα έχει το χρώμα που θέλαμε, αλλά ίσως είναι πιο χοντρά κομμένη. Η γέμιση στο ραβιόλι δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Βιώνω όλα μου τα συναισθήματα. Δεν θέλω να τα κρύβω κιόλας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήταν το τρομερό μου πρόβλημα και ναι, βούρκωσα. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη για τη φέτα. Δεν είναι κρίσπη. Δεν είναι το μπισκότο που θέλαμε εμείς. Για το ραβιόλι, να μ' αρέσει αυτό που δαγκώνω. Και η γέμισή της είναι καλή. Νομίζω ότι ίσως λίγο στην άκρη-άκρη δεν το έχει πατήσει καλά, με αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο χοντρό. Αλλά το υπόλοιπο είναι μια χαρά. Καλησπέρα. Γεια σας, Βαγγέλη. Έχεις μάθει το δρόμο. Ναι, καλά. Άλλη μια φορά εδώ. Είπαμε, είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι για μένα. Γι' αυτό σε είδα πιο χαλαρός σήμερα. Ναι, ήμουν πιο χαλαρός γενικά. Μου φάνηκε εύκολη συνταγή. Πιστεύω ότι το έχω πάει αρκετά καλά. Είσαι ευχαριστημένος από το πιάτο. Ναι, πολύ ευχαριστημένος. Δυσκόλεψε κάτι. Το μόνο που φοβόμουν και εγώ ήταν το βράσιμο ουσιαστικά. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτή η εικόνα είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε ζητήσει. Απλά εγώ βλέπω κάτι περίεργο εδώ. Βλέπεις εδώ δεν είναι ομοιόμορφο το χρώμα και εδώ είναι... Ίσως να είναι λεπτό το φύλλο. Μπορεί και αυτό. Για να φαίνεται η γέμιση που είναι άσπρη. Πιστεύω ότι έχω κάνει καλό πιάτο. Δεν πιστεύω ότι έχει ακραία λάθη το πιάτο μου ώστε να κοπώ. Με το να τα παίρνω όλα στραβά ή να αγχώνομαι ή να λέω Παναγία μου τι θα κάνω σήμερα και πώς θα πάει το πιάτο μου για να κοπώ. Σε τι θα με βοηθήσει. Ναι, έχεις δίκιο, Λευτέρη. Αυτό είναι. Είναι λεπτό το πάστα. Για μένα εδώ πέρα κάτι πάει στραβά με το ζυμάρι. Το λεπτό φύλλο. Είναι υπερβολικά λεπτό, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται εντελώς από τη μία και από την άλλη αυτό το πράγμα να ενισχύει πάρα πολύ την ένταση της γέμισης. Όχι ότι δεν είναι νόστιμο, αλλά έχει κατά κάποιον τρόπο χαθεί λίγο ισορροπία για μένα. Έχει δίκιο, Γιάννης. Έχει κάνει την πάστα πολύ λεπτή και έχει καλύψει γέμιση όλη την πάστα και δεν καταλαβαίνει καθόλου τη ζύμη. Η φέτα εξαιρετική. Ένα τραγανό μπισκότο. Η σάλτσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Βγάζει τα αρωμά από το μάραθο πάρα πολύ καλά. Η γέμιση του είναι καλή και ωραία, νόστιμη. Όντως το φύλλο του είναι λίγο πιο λεπτό. Όταν πήγα με το πιάτο μου απέναντι στους κριτές, υποστήριζα αυτό που έφτιαξα. Το πήγα με καμάρι. Μαργαρίτα, πώς τα πήγες? Πιστεύω με την ταπεινή μου γνώμη ότι τα πήγα πολύ καλά. Σε δυσκόλεψε κάτι? Όχι. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Παρακαλώ. Εικόνα. Λίγο πληθωρική. Είναι λίγο παραπάνω το στολισμά της. Εντάξει, όχι ότι είναι κακή πάντως. Απλά δεν έχει το τόσο εκλεπτισμένο, ας πούμε, που δείξαμε εμείς. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ όμως η Μαργαρίτα από την αρχή. Σαφώς. Η φέτα της είναι καλή. Λίγο στεγνό το βρίσκω. Από πλευρά σάλτσας. Σαν να έχει ρουφήξει ο μάραθος. Όλη της τη σάλτσα. Πολύ ωραίο το φύλλο. Νομίζω το σωστό μέγεθος και το βράσιμο και η γέμιση είναι διακριτική. Και η φέτα είναι πολύ καλή. Αλλά όντως έχει λίγο παραπάνω μάρα. Βλέπω εγώ είναι ότι αυτό το πιάτο βγάζει η Μαργαρίτα. Μάρα. Στο έπακρο. Είναι πληθωρικό όπως είπαμε. Είναι νόστιμο. Έχει ωραίο φύλλο. Και η φέτα την έχει πετύχει πάρα πολύ καλά.
Ήμουνα σίγουρος για τη δουλειά που έκανα και φανταζόμουν ότι αυτό θα έχει βγει και στο τελικό αποτέλεσμα. Γιατί ήσουν τόσο άνετο σήμερα? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχω μάθει να οργανώνω καλύτερα τα πράγματα που έχω να κάνω, τις δουλειές που έχω να κάνω και φάνηκε και αυτό και στο χρόνο μου. Μην ξεχνάς ότι ο Ερεμίας έχει κάνει περισσότερες φορές αυτή τη δοκιμασία από τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Η εικόνα θεωρώ ότι είναι πολύ καλή και είναι το πιο κοντινό στο δικό μας πιάτο. Εμένα αυτό μου αρέσει περισσότερο. Κομψός ο Ερεμίας. Και η Ερεμίας έχει κάνει ένα ωραίο ραβιόλ. Έχει βάλει τη σωστή γέμιση και έχει κάνει το σωστό πάχος την πάστα. Η σάλτσα του δεν μου λέει πάρα πολλά πράγματα, είναι λίγο ουδέτερη. Και η φέτα, το δικό μου κομμάτι ήταν καλό, αν και τα άλλα δύο από ό,τι βλέπω εσείς είναι λίγο χειρότερα από το δικό μου. Πραγματικά δεν ήταν η στιγμή που θα ήθελα να φύγω. Δηλαδή πιο πολύ θα με ενοχλούσε να φεύγα σήμερα παρά τις άλλες φορές. Γιατί φτάσαμε στην τελική δεκάδα. Εγώ για τη φέτα νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω ψημένη. Τόσο που ελαφρώς να πικρίζει. Ωραία η γέμιση, ωραίο το φύλλο του. Λίγο λιγότερο από ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει ένα ραβιόλι. Και η σάλτσα του καλή. Εμένα μου αρέσει αυτό το ραβιόλι. Νομίζω για κάποιον που το κάνει πρώτη φορά έχει πετύχει ισορροπίες μεταξύ της γέμισης και του φύλλου. Το φύλλο είναι σωστά ανοιγμένο. Υπάρχει ένα οριακό πίκρισμα στην ψητή τη φέτα και θα ήθελα λίγο περισσότερη σάλτσα με λίγο περισσότερο. Δεν βγαίνει τόσο πολύ ο μάραθος και του έχει κόψει και η σάλτσα όπως είπαμε και πριν. Θα τις φωνάξουμε. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα απέναντι στην Κριτική Επιτροπή μετά από δοκιμασία αποχώρησης. Είναι σοκαριστικό. Δεν είχα βέβαια το άγχος του πρωτάρη, αλλά είχα σίγουρα το άγχος για το αν θα παραμείνω και θα είμαι στην τελική δεκάδα. Παιδιά, όπως είδατε, αυτή τη βδομάδα υπήρχε μια διαφοροποίηση στις διαδικασίες και στις δοκιμασίες που περάσατε. Αυτό γίνεται γιατί πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει να παραμείνουν μόνο οι καλύτεροι, γιατί άλλωστε αυτό ζητάμε από τον πρώτο Έλληνα Masterchef. Είναι η στιγμή που αναρωτιέσαι. Είμαμε στους δυνατούς. Σήμερα είχατε άλλη μια δύσκολη δοκιμασία. Και ξέρετε ότι κάποιος θα φύγει στο τέλος δυστυχώς. Αν θα φύγω θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, διότι έχω κάνει ένα δρόμο μεγάλο, έχω φτάσει στο τέρμα. Σχεδόν και θα στεναχωρηθώ, η αλήθεια του Θεού, ναι. Μαργαρίτα, θες να μας πεις λίγο τι έγινε με το μάραθο στο πιάτο σου? Το μάραθο? Το δοκίμασα και νομίζω ότι ήταν κανονικό. Κανονικό δεν ήτανε, ήταν λίγο υπερβολικό. Δηλαδή το πιάτο σου γενικώς, αυτό που είπαμε και μεταξύ μας, είναι ότι βγάζει πολύ μαργαρίτα από πλευράς πληθωρικότητας. Παρουσίαση και στη χρήση κάποιων υλικών. Βλέπουμε σίγουρα ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σένα. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή την πληθωρικότητα και αυτό το σπιτικό που έχεις, μπορείς να το εξελίξεις και μπορείς να το δαμάσεις ώστε να κάνεις πιο ισορροπημένα πιάτα στο μέλλον? Αν παραμείνω στο παιχνίδι, γιατί ακούω καταρχήν. Έχω μάθει πολλά από εσάς και πιστεύω ότι θα το φροντίσω. Η Ερεμία, υπάρχει βελτίωση σε σένα. Είναι αρκετή όμως, θεωρείς, εσύ, όχι εγώ, εσύ, για να μείνεις και για να μπεις στη δεκάδα? Ναι, και το λέω χωρίς καθόλου να έχουν πάρει τα μυαλά μου αέρα. Το πιστεύω πραγματικά. Γιατί βλέπω τον εαυτό μου ότι κάθε μέρα που περνάει εδώ μέσα, πράγματα που τα έκανα λάθος, τα κάνω σωστά.
Το τυρί. Γέμισε. Όχι. Το τυρί, τη φέτα. Φέτα, mm-hmm. Το τσίπ. Mm-hmm. Ξέρεις ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή στο τραγανό και στο πιο ψημένο που βγάζει μια πίκρα. Τη δοκίμασες. Ναι. Ήταν καλό, νομίζω. Ήταν καλό. Επειδή εμάς μας έβγαλε μια ελαφριά πίκρα. Τι να πω, αυτό. Θέλω να μου πεις τι νιώθεις που είσαι τέταρτη φορά υποψήφιος για αποχώρηση. Έχει βέβαια καταντήσει λίγο ψυχοφθόρο, λίγο κουραστικό, αλλά από την άλλη το παίρνω ανάποδα και το παίρνω σαν ευκαιρία και σαν ένα βήμα να αποδείξω ότι αξίζω. Αρετή, παρατήρησα σε κάποιες στιγμές ότι είχες πανικό. Γιατί αυτό? Και τώρα έχω. Γεγονός είναι ότι μέσα σε μια κουζίνα που υπάρχουν οι δυσκολίες, ο πανικός δεν βοηθάει για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και την πίεση. Εσύ μπορείς να λειτουργήσεις με αυτό το άγχος που έχεις σε μια επαγγελματική κουζίνα. Νομίζω ότι μπορώ. Νομίζω ότι μπορώ. Απλά θεωρώ ότι επειδή δεν έχω την εμπειρία αυτή τη στιγμή, είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζω, τα μαθαίνω εδώ και αυτό μου προκαλεί άγχος. Εάν ξεπεράσουμε και αφήσουμε λίγο στην άκρη τη φέτα, που ήταν λίγο περισσότερο χοντρή στο κόψιμο και είχε καθυστερήσει το ψήσιμο, στο πιάτο σου είχες μια πολύ καλή ισορροπία. Έχει στοιχεία για να γίνεις καλή μαγείρισα, αν ξεπεράσεις και τον πανικό σου. Ευχαριστώ. Βαγγέλη, το τελικό αποτέλεσμα που είδαμε στο πιάτο σου ήταν καλό. Mm-hmm. Εντάξει. Στο φύλλο όμως, δεν μπορώ να ξέρω αν το παράβρασες, σου ξέφυγε λιγάκι στο βράσιμο. Σίγουρα όμως αυτό που διαπιστώσαμε και οι τρεις μας ήταν ότι ήταν λίγο περισσότερο λεπτό από ό,τι έπρεπε. Mm. Με αποτέλεσμα να χάνεται λίγο ισορροπία μεταξύ του φύλλου και της γέμισης. Mm. Βαγγέλη, και εσύ έχεις κάτσει 4 φορές αυτή την καρέκλα. Τέταρτη φορά. Μαζί με το φίλο σου την Ερεμία. Και μάλιστα μια φορά ήσασταν και μαζί. Μαζί, ναι. Τη φορά που δεν φύγατε και σας δώσαμε την ευκαιρία να προχωρήσετε. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που κάθεσε σε αυτή την καρέκλα. Εγώ έχω μάθει ότι όταν σκοντάφτω κάπου, να τα παίρνω πιο πολύ φορά. Οπότε όταν έρχομαι εδώ να μαγειρέψω, το βλέπω σαν τη μεγάλη ευκαιρία. Δεν είναι η τελευταία μου ευκαιρία ουσιαστικά. Είναι μεγάλη ευκαιρία να αποδείξω το τι μπορώ να κάνω. Αν μπορώ να αντέξω και στην πίεση και στα πάντα. Και σε ό,τι συνταγή μπορείτε να βάλετε, οτιδήποτε. Δύο από εσάς τα πήγανε καλύτερα στη σημερινή δοκιμασία. Και η συζήτηση για το αν θα παραμείνουν ή όχι στο MasterChef τελειώνει εδώ. Ο πρώτος που σώζεται και θα επιστρέψει στο σπίτι είναι ο Ιερεμίας. Τρελάθηκα από χαρά μου, απόλυτα ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Αυτό που είχα στο μυαλό μου από την αρχή, να καταφέρω να μπω στην τελική δεκάδα, τελικά πραγματοποιήθηκε. Τον Ιερεμία θα ακολουθήσει η Αρετή. Το χειροκρότημα γιατί κόπηκε? Γιατί κόντεψα να μείνω. Ήταν τόσο μεγάλη η ανακούφιση που νόμιζα ότι θα πέσω κάτω. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή είχε κρατήσει αυτή η αγχωτική κατάσταση πάρα πολύ ώρα, δεν μπορούσα να χαρώ και το ότι είχα περάσει. Μαργαρίτα, Βαγγέλη, όπως καταλαβαίνετε, ένας από τους δύο πρέπει να αποχωρήσει. Μαργαρίτα, πες μου ποια είναι η απόψη σου για τον Βαγγέλη. Εγώ τον βλέπω καλό. Έχει δηλαδή δυνατότητες να προχωρήσει. Μάλιστα. Βαγγέλη. Βλέπω ότι η κυρία Μαργαρίτα προσπαθεί να εξελιχθεί. Άλλες φορές όπως τα συζητάμε, άλλες φορές τα χάνει, άλλες φορές τα ισορροπεί. Αν φύγει σήμερα, τι θα σου λείψει από το MasterChef? Τι θα μου λείψει? Πρώτα απ' όλα το μαγείρεμα, απλά.
Μετά όλη αυτή η ένταση και η αδρεναλίνη που υπάρχει στις δοκιμασίες, εδώ, όλο αυτό είναι κάτι ωραίο, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Και πάντα το παιχνίδι το απολαμβάνει. Τουλάχιστον εγώ το απολαμβαίνω όσο δύσκολο και να είναι. Το κοιτάω όμορφα. Αυτό νομίζω είναι τα βασικά. Και σίγουρα για τα παιδιά. Μαργαρίτα, εσένα το σου λείψε από το MasterChef, αν φύγει σήμερα. Πρώτον, βρίσκομαι πρώτη φορά σε μια τέτοια διαδικασία και μέσα σε ένα σπίτι με διαφορετικά άτομα και μικρότερης ηλικίας. Έχουμε δεθεί, με θεωρούν σαν μαμά τους. Συμμετέχω όμως σε ό,τι προκύψει και αστείο και περνάμε, καλά περνάμε. Ήμουν πολύ σίγουρος του πιάτου μου. Αυτό ελάττωνε λίγο το άγχος που είχα για το αν θα μείνω στο παιχνίδι ή όχι. Η αγωνία μου ήταν μεγάλη, διότι εδώ που έχω φτάξει θέλω να παραμείνω στο παιχνίδι. Βαγγέλη και Μαργαρίτα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά σας πιάτα, καθώς και τη μέχρι τώρα παρουσία σας στο MasterChef, πήραμε την απόφαση να παραμείνει στο διαγωνισμό η Μαργαρίτα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον πρέπει να αρχίζουν να με φοβούνται, διότι υποστηρίζω μια κουζίνα η οποία έχει ρίζες, έχει πηγή, έχει ενέργεια, έχει ζωή, το κυριότερο. Και χαίρομαι που βρίσκομαι εγώ σε αυτή την κουζίνα. Τη μαγειρική, την πειθαρχία. Πρέπει να πειθαρχούμε, γιατί αν ξεφεύγουμε, αλλάζουμε εικόνες. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το ξεχνάτε. Εγώ, λέει, είμαι μαύρος κι άσχημος κι ανθρώπου δεν αρέσω. Μα δε μ' αφήνει ο Θεός ποτέ στα χαμηλά να πέσω. Έτσι και το πιάτο μου, δεν τους αρέσει η εμφάνιση, αλλά χαίρομαι γιατί υπάρχει μέσα σε αυτή την άσχημη ομορφιά κάτι ωραίο και αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ. Βαγγέλη. Μέλος. Αυτό ήταν το τέλος του συγκεκριμένου δρόμου. Ναι. Το τι έφταξε σήμερα για μας ήταν δύο πράγματα. Το φύλλο ήταν πολύ λεπτό και η σάλτσα σου δεν ήταν τόσο δυνατή και είχε κόψει λίγο. Επίσης ρόλο έπαιξε το ότι σε κάποια δοκιμασία σε όλη την πορεία του παιχνιδιού μέχρι τώρα δεν ξεχώρισες. Ναι, αυτό ξέρω. Έκανες πάντοτε πιάτα που φτάναν μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Θέλαμε το κάτι παραπάνω. Δεν ήθελα πολλές φορές να ξεφύγω. Φοβόμουν, γιατί σίγουρα ακόμα δεν έχω τόση μεγάλη εμπειρία. Ίσως έπρεπε να το ρισκάρεις. Ναι, ίσως. Ίσως. Βαγγέλη, εγώ χαίρομαι που είσαι ψύχρεμος και συνειδητοποιημένος, πιο σημαντικά. Γιατί μόνο μέσω από αυτό, δηλαδή το να ξέρουμε ποια είναι τα ελαττώματά μας, να έχουμε δηλαδή αυτογνωσία, αρχίζει η πορεία ως προς να τα διορθώσουμε, να τα βελτιώσουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Σήμερα έκανε μπαμ το ποιος θα αντέξει μεθαύριο σε μια κουζίνα και ποιος όχι. Πιστεύω ότι η αρετή σήμερα δεν μαγείρεψε καλά και αν πάρουμε καθαρά τη σημερινή δοκιμασία δεν θα πρέπει να περάσει. Δεν έχει ολοκληρώσει πια το αν δεν τη βοήθησαν τα παιδιά από πάνω. Βαγγέλη, έλα να σε αποχαιρετήσουμε και να πας στο καλό και να σου ευχηθούμε καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι στόχος για μένα ήταν όταν μπήκα στο παιχνίδι να φτάσω στη δεκάδα. Ήταν ο στόχος μου δηλαδή, μετά δεν με ένοιαζε. Έφτασα, ουσιαστικά εγώ κλείνω και γίνεται η δεκάδα. Οπότε ας το πάρω έτσι. Ήσουν στην δεκάδα και ναι, ναι, ναι. Καλό. Οπότε εντάξει, το παίρνω έτσι θετικά. Μπάλα έπαιξε. Πάνω. Μπάλα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά. Είναι τιμή μου ότι δούλεψα με αυτούς τους σεφ. Σίγουρα είναι τρομερή εμπειρία. Με βοήθησε πολύ μαγειρικά. Θα προσπαθήσω να γίνω σεφ, πραγματικό σεφ. Και θα γίνω γιατί είναι στόχος μου. Και στους στόχους έχω μάθει να μην κάνω πίσω. Εδώ μας έρθει σεφ, μου άφησε πολύ γλυκά και μια πινελιά πίκρας. Εγώ θα φέρω το καρπούζι γιατί είμαι σίγουρος πως θα είναι ο Βαγγέλης. Θα μας κάνει καρπουζόπιτα. Καρπουζόπιτα, ναι. Για όχι, ρε. Είμαι από, δεν τρώγεται. Να το μάθουμε εμείς. Έτοιμος. Έλα. Πάμε. Δύο. Τρία. Να γίνει πως είναι.
Και ο Ερμιάς και ο Βαγγέλης είναι το ίδιο, για μένα τουλάχιστον. Οπότε κρατούσε το καρπούζι γιατί ξέρω ότι θα μπει ο Βαγγέλης. Με το που βλέπω τον Ερμία λέω, yes. Αυτά είναι, έχουμε και τον Ερμία μέσα. Έλα, άλλος. Next. Έλα, Γιάννης. Έλα. Πάρ' το καρπούζι. Άμα είναι, θα το δώσω. Και λέω, εντάξει. Με τη δεύτερη θα μπει. Εγώ χάρηκα όταν ήρθε η Αρετή, γιατί είμαστε φίλοι, έχουμε καλές σχέσεις. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Το ότι δεν τα πήγε πολύ καλά στη διαδικασία σήμερα, δυσκολευόταν και κατάφερε εν τέλει να διορθώσει τα λάθη της, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που χαρακτηρίζει ένα μάγειρα αυτό, το να μπορείς να διορθώνεις τα λάθη σου. Την ώρα που πήγε η Αρετή, βασικά δεν την περίμενα τόσο γρήγορα. Πρόκειται να μπει ο Βαγγέλης και να μπει κάποιος άλλος, η Αρετή, η κυρία Μαγαρίτη. Δεν είναι ότι δεν συμπαθούμε την Αρετή, δεν θέλαμε να έρθει στο σπίτι. Απλά πιστεύω ότι η ώρα τα υπόλοιπα παιδιά σήμερα δουλέψαν καλύτερα από την Αρετή. Πολύ απλά. Τα έπαιξα την τεμπλό. Φάνηκε. Μετά τα έπαιξα και σε δεύτερη φάση μπροστά στους κριτές. Τα είδα όλα. Αφού φεύγοντας παραπατούσα. Ναι. Αυτό που δεν περίμενα ήταν η βοήθεια του Άκη, που ήταν και καταλυτική στο να τελειώσουμε το ζυμάρι. Οφείλω να τον ευχαριστήσω, που παρόλο που ξέρω ότι δεν του είμαι ιδιαίτερα συμπαθής, με βοήθησε να περάσω αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να ξεφτιλίζονται άνθρωποι, διότι άμα δεν τελείωνε η ζύμη της, δεν θα προλάβαινε να βγει και θα είχε γίνει ρεζίλη. Με πιάνει αυτό το πράγμα και ενώ δεν είχα σκοπό να την βοηθήσω, την εμβοήθησα. Η παγερή υποδοχή απέναντι στην Αρετή σήμερα από τα παιδιά, καλός ή κακός, έχει να κάνει όχι τόσο με τη μαγειρική της αξία, όσο με τις διάφορες παρέες που υπάρχουν στο σπίτι, τις συμπάθειες, αντιπάθειες που, εντάξει, καλός ή κακός υπάρχουν σε οποιαδήποτε συνάθεση ανθρώπων, πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι που είμαστε κλεισμένοι, ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν, φυσικό και επόμενο, η Αρετή να μην έχει μόνο συμπάθειες, αλλά να έχει και κάποιες αντιπάθειες. Ήταν η πιο δύσκολη συνταγή που έχει πέσει ever, έτσι, δεν το συζητάω. Το αντίστροφο λες. Έχω περάσει όλο αυτό μέχρι εδώ. Τώρα βλέπω την δεκάδα. Έλα, πάμε. Γεια, πώς ζεις. Όχι, ας το κύριε. Πρωτοσαλάτα. Μείνα με την καρπούζι στο χέρι. Άλλο περίμενες, ε. Μαργαριτάκη, συγχαρητήρια. Όταν στο τρίτο κουδούνι δεν μπήκε ο Βαγγέλης, απογοητεύτηκα. Όχι γιατί είδα τη Μαργαρίτα, γιατί δεν είδα το Βαγγέλη. Εύχομαι να μην περάσετε εσείς τις οδύνες που περνούμε. Αυτό που είπε ο άλλος, ότι είναι πιο εύκολα στην 20, εγώ δεν το πιστεύω. Ακόμα πιο δύσκολα είναι τώρα. Τώρα είναι τα δύσκολα. Πέρασες όλα αυτά, θες να φτάσεις κάπου, έτσι. Τώρα είναι τα δύσκολα. Σήμερα, ενώ ο Βαγγέλης είναι πολύ κοντά μου, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, αλλά πάγωσα λίγο, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον αρχίζει και με σκληραίνει η διαδικασία όλη αυτή. Ήταν ένα σοκ σήμερα αυτό το πράγμα. Δεν το περιμέναμε. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, με 10 επίδοξους σεφ να παραμένουν στο διαγωνισμό, ο πύχης ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα. Η αναμέτρηση των ομάδων είναι απαιτητική. Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν το catering για τα υψηλά στελέχη μιας εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.